Μάρκο Σμπυρνάκη που είναι κοντά μας. Γεια σου Μάρκο, καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σου Έλενα, γεια σου όλη την παρέα σας εκεί, από Κρήτη, το άλλο μεγάλο νησί. Έτσι, έτσι. Πώς είναι στην Κρήτη, τι καιρό κάνει εδώ μεταξύ Μάρκο τώρα? Ο καιρός είναι ωραίος, έχει λίγο δροσερέψει το κλίμα και εμείς το χαιρόμαστε, γιατί έχουμε και εμείς εδώ ζέστη αρκετή, όπως και εσείς. Ναι. Λοιπόν, βλέπω εντωμεταξύ πίσω στο background τις κριτικές, τις κατσούνες που θέλουμε να μας πεις και εσύ περισσότερα, γιατί έχουν γίνει viral το τελευταίο διάστημα. Σε παρακολουθούμε μέσα από τα social media και σε TikTok και Facebook. Έχετε και την δική σας σελίδα και θέλουμε να μας πεις έτσι πώς ξεκίνησε αυτό, γιατί από όσο διάβασα για σένα καταρχάς, σπούδασες κάτι τελώς διαφορετικό, δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία. Ισχύει? Ισχύει, πολύ σωστά. Έχω τελειώσει δημόσια σχέση και επικοινωνία. Οι κατσούνες είναι η τέχνη του πατέρα μου, όπου την έκανε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ο πατέρας μου ήταν οικοδόμος. Ναι. Έκανε κατσούνες. Εγώ όσο σπούδαζα και έλεγα στους συμφοιτητές μου ότι ο πατέρας μου κάνει κατσούνες, μου λέγανε τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρανε τι είναι. Ενώ ξέρανε την κλίτσα, ξέρανε άλλα παραδοσιακά μπαστούνια. Δεν ξέρανε τι είναι κατσούνες. Οπότε με αφορμή την κρίση, ο πατέρας μου λόγω οικοδομής έμεινε χωρίς δουλειά και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα ίσως να τον βοηθήσω να βγάλει κάποια χρήματα και φυσικά να δείξω σε όλο τον κόσμο ότι ξέρετε κάτι, εδώ στην Κρήτη έχουμε κατσούνες και είναι πάρα πολύ καλές, ανθεκτικές και είχα τη χαρά και τη τιμή να κάνει ο πατέρας μου. Οπότε έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Και ξεκίνησες και κάνεις και κάποια βιντεάκια έτσι με το δικό σου τρόπο, καταρχάς να μάθει ο κόσμος τι είναι η κριτική κατσούνα, αλλά και να την αγαπήσουν και οι νέοι. Γιατί φαντάζομαι ότι πολλοί την παίρνουν και έτσι να είναι διακοσμητικό το προϊόν, η αναμνηστικό. Κάποιοι μπορεί να τη χρειάζονται, ας πούμε, για παράδειγμα, σε πεζοπορίες. Ισχύει? Μιλώ τώρα για τους νεότερους που την αγοράζουν και την προμηθεύονται από σένα. Ισχύει. Ξεκίνησα να τις προμοτάρω με βιντεάκια και με διάφορους χιουμοριστικούς και έξυπνους τρόπους, γιατί ο σκοπός μου δεν ήταν να φτάσει στα αυτιά των παραδοσιακών κριτικών που τη γνώριζαν, αλλά ήθελα να φτάσει σε νέους που δεν γνώριζαν τι είναι. Και νομίζω ότι το κατάφερα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, γιατί έχω προσπαθήσει πάρα πολλούς. Το έχω καταφέρει και έχει φτάσει στα αυτιά τους, ρωτάνε τι είναι. Πλέον νομίζω ότι έχει μάθει αρκετός κόσμος και ναι, έχει αρχίσει να τη χρησιμοποιεί όχι μόνο για διακόσμηση. Δεν θα μιλήσω για τους κτηνοτρόφους που ούτως ή άλλως τη γνωρίζανε και απλά έχουν πλέον την επιλογή να την ξαναβρούνε. Θα μιλήσω για νέους που τη χρησιμοποιούν για πεζοπορίες, για στήριξη. Υπέροχα δώρα αναμνηστικά κάνουν πάρα πολύ και συγκινούνται αυτοί που θα τα παραλάβουν, ειδικά όσοι είναι εκτός Κρήτης. Έχω στείλει αρκετές και στην Κύπρο. Έχουμε πολλούς κριτικούς εκεί, στα μέρη σας. Η αλήθεια, μάθαμε και εμείς εδώ στην Κύπρο τη ρε κατσούνα. Δεν γνωρίζαμε οι περισσότεροι. Φαντάζομαι η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Είναι μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα και δύσκολη δυστυχώς και όχι εύκολη. Όχι εύκολη στην παραγωγή και γι' αυτό δεν έχουμε πάρα πολλές. Είναι μετρημένες συνήθως οι κατσούνες που υπάρχουν διαθέσιμες. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσουμε να πάμε να μαζέψουμε τα ξύλα, να τα κουβαλήσουμε από το βουνό. Θα πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα ξύλα, την κατάλληλη περίοδο και αφού τα μαζέψουμε και τα συγκεντρώσουμε, υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία έτσι ώστε να μαλακώσει το ξύλο. Θα το βρέξουμε, θα το ψήσουμε, έτσι ώστε να έρθει και να μας δώσει το τελικό σχήμα που θα φτάσει, που θα μπει στο site μας και θα καταλήξει στον άνθρωπο που θα το επιλέξει. Μέσα από την ιστοσελίδα σας προωθείτε και άλλα προϊόντα, Μάρκο, σωστά? Σωστά. Για να γίνει όλο αυτό βιώσιμο έπρεπε να εντάξω κάποια προϊόντα έτσι ώστε και να βγουν μπροστά, έτσι ώστε πεζοπορικά είναι κυρίως τέτοιου είδους προϊόντα, γιατί προς τα εκεί θέλω να το πάω. Κάποιος που θα ενδιαφερθεί να πάρει ένα μποτάκι για παράδειγμα, να δει ότι ξέρεις κάτι, πέρα από τον μπατόν έχω την επιλογή να πάρω και μια κατσούνα. Οπότε ο τρόπος σκέψης που έχουμε εντάξει τα άλλα προϊόντα είναι αυτός. Να μπουν για να συντηρηθεί όλο αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο σαν αντικείμενο, έτσι.
και να το δουν αυτοί που ψάχνουν άλλου είδους πεζοπορικά προϊόντα ως εναλλακτική επιλογή. Αν επιτρέπετε, πάνω κάτω οι τιμές πού κυμαίνονται για μια κατσούνα? Στις κατσούνες ξεκινάνε από 30 ευρώ οι τιμές και μπορούν να φτάσουν ανάλογα τις κατσούνες, γιατί είναι κάποιες οι οποίες είναι πιο special, είναι πιο χοντρές, πιο ψηλές, που αυτές πλέον δεν μιλάμε για πρακτική ή χρηστική κατσούνα, γιατί πλέον ξεφεύγει το βάρος, θα την πάρει κάποιος και θα τον κουράσει σε μια πεζοπορία και θα πει στο καλό, θα την αφήσω στην άκρη και θα συνεχίσω μόνος μου. Αλλά υπάρχουν και συλλέκτες πάρα πολλοί, οι οποίοι προτιμάνε κάτι τέτοιο. Οπότε η τιμή πάει ανάλογα με το τι χρόνο έχουμε αφιερώσει στην κάθε κατσούνα για να φτιαχτεί. Μάλιστα. Και πριν σε αποχαιρετήσουμε, να μας πεις πού μπορεί ο κόσμος να σας βρει, να πούμε για την ιστοσελίδα, για τα social media σου. Τέλεια. Μπορούν να μας βρουν στο katsounes.gr, όπου εκεί υπάρχουν όλοι οι τρόποι επικοινωνίας, όλα τα social media. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε και να ψάξει, αν δεν με βρει κάτι δεν κάνω σωστά. Να γράψει απλά κατσούνες και θα βρει εμένα. Ισχύει αυτό το πράγμα. Εγώ το έχω κάνει και σε έχω εντοπίσει αμέσως, Μάρκο, θέλω να ξέρεις. Ήταν χαρά μας που ήσουν σήμερα μαζί μας και που μάθαμε κι εμείς κάτι καινούριο, κάτι που για σας σημαίνει πάρα πολλά. Έτσι, η αξία της κριτικής κατσούνας. Ναι, θα μπορούσα να είχα ένα λεπτάκι να σας πω μία μαντινάδα. Βεβαίως, αμέ και δύο άμα θες, δικά σου. Την έχω γράψει, θα είναι δύο μέρη βασικά. Το πρώτο είναι το δικό μου που λέει «Έλα να δεις τι γίνεται στο Μέγα το κανάλι, καθημερινά έχει παρέα ευχάριστη με όρεξη μεγάλη». Ναι, παιδιά, μπράβο. Και έχω να τη συμπληρώσω με μία μαντινάδα ενός φίλου μου κριτικού που ζει στην Κύπρο και τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι βάλε, συντονίσου, και μου λέει «Τις κατσούνες σήμερα ήρθα να σας δείξω και έφερα ακόμα πιο κοντά την Κρήτη με την Κύπρο». Μπράβο. Από το φίλο μου τον Δημήτρη. Μπράβο, Μαρκό μου, μπράβο σου. Είσαι καταπληκτικός, ευχαριστούμε, ήταν χαρά μας να κοπιάσεις και στην Κύπρο, να δεις και τους φίλους σου, να δεις και εμάς από κοντά. Έτσι, θα σε περιμένουμε να τις δούμε και από κοντά τις κατσούνες. Λοιπόν. Τέλεια. Να σας φέρω και δείγμα να τη δείτε. Εννοείται, εννοείται. Είσαι ευπρόσδεκτος, όποτε θες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας, χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Τι όμορφα, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Τώρα, τι όμορφο και συγκινητικό να θέλει το παιδί να συνεχίσει.